θεσμός στα αθλητικά δρόμενα. Θεωρώ ότι είστε ο πατέρας αυτής της ιδέας. Πάνω απ' όλα είναι συλλογικότητα, συνεργασία, ο θελοντισμός. Είναι πολλοί άνθρωποι που συνεργάζονται για να γίνει όλο αυτό. Πραγματικά είναι μια γιορτή του αθλητισμού. Πάρα πολλοί κόσμοι, βλέπετε, έχουν τουλάχιστον 1500 άτομα και άλλοι τόσοι που είναι συνοδοί και φίλοι και θεατές. Πραγματικά είναι μια γιορτή, συγκροτήματα, χαρά, γιορτή, διασκέδαση. Σε λίγο ξεκινάνε οι Χαλκομάνιανγκς, πριν πρέζανε η Ρημοτίβ, πιο μπροστά η Φασαριόζο και σε λίγο η εκκίνηση με μια παρουσία αθλητών η οποία ξεπερνάει κάθε όριο και κάθε προσδοκία. Το πρωί είχαμε ξεπεράσει τις 1.100 συμμετοχές της περσινής διοργάνωσης. Αυτή τη στιγμή σε τη φάση είμαστε. Αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαστε κοντά στους 1.300. Λοιπόν. Ο Ερυθρός Σταυρός για 4η συνεχόμενη χρονιά και φέτος στηρίζει το Kavala City Run, με το οποίο έχουμε καλύψει το μεγαλύτερο μέρος υγειονομικά και είμαστε εδώ έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε περιστατικό, δίπλα φυσικά στους καβαλιώτες και σε όλους όσους συμμετέχουν από δίπλα νομούς ή και από πολύ μακριά. Είναι η 5η συνεχόμενη χρονιά. Είχε σημειωθεί κανένα περιστατικό τις προηγούμενες χρονιές? Είχαμε κάποια περιστατικά τις προηγούμενες χρονιές, τα οποία όμως ήταν πολύ μικρά, αντιμετωπίστηκαν και μόνο ένα χαρακτηριστικό από την πέρυσι, με τη βοήθεια του ΕΚΑΒ, αντιμετωπίστηκε και όλα πήγανε μια χαρά. Ένας αγώνας που, όπως είπατε και εσείς, είναι η 5η του χρονιά. Στηρίζουμε κάθε προσπάθεια η οποία γίνεται στην πόλη της Καβάλας και για ακόμη μια χρονιά δίνουμε ένα δυναμικό παρόν. Είστε από? Είμαι ο συντονιστής στην δομή φιλοξενίας στην Καβάλας και τα παιδιά εδώ πέρα, τα προσφυγόπουλά μας, θα τρέξουν τα 5 χιλιόμετρα στον αγώνα. Ωραία! Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχετε? Όχι, είναι η δεύτερη φορά που συμμετέχω και αυτό χάρη στο Βασίλη, για αυτόν που είναι προς τιμήν του η εκδήλωση και για όλους τους πολίτες, θα έλεγα, όσοι δεν συμμετείχαν φέτος να συμμετάσχουν, γιατί είναι καλό για την πόλη μας, για τη διαφήμιση και να τιμήσουμε και το πρόσωπο του Βασίλη, ο οποίος ήταν καλός οικογενειάρχης, πατέρας, σύζυγος, ήταν υπόδειγμα και πολύ καλός πολίτης. Στα 5 ή 10 χιλιόμετρα θα συμμετέχετε, 5 ή 10 χιλιόμετρα? Στα 5. Καλή επιτυχία! Ευχαριστούμε, Χαλκομάνιαξ, να είστε καλά, να είστε καλά. Και τώρα στο stage θα έρθουν ο κύριος Γαζέτης και ο κύριος Παπαδόπουλος. Είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα, για έλατε λίγο πιο μπροστά. Είναι η ομάδα Aqua Aerobic του Κολυμπητηρίου, αποφασίσαμε να συμμετέχουμε όλες μαζί. Είμαστε περίπου 35 άτομα, κάναμε μπλουζάκια Aqua Aerobic Kavala. Είναι μια υδρογυμναστική. Πρώτη φορά συμμετέχουμε. Δεύτερη φορά συμμετέχουμε. Είμαστε περίπου 35 άτομα. Στα 5 ή στα 10 χιλιόμετρα? Στα 5 χιλιόμετρα, στα 5. Μπράβο, πάρα πολύ ωραίο. Ελάτε πάνω. Πάμε εδώ με τετωμένο το πίσω πόδι μου. Διάταση, αστροφτήμιο. Αλλάξτε. Αλλάξτε και λυγίστε το πίσω πόδι, διάταση αχιλλείου. Άλλαξε. Τέλεια. In our race, or as you know, we have two races, one for 10 kilometers and one for 5 kilometers. And we start first with 10 kilometers, 8:30. And then I want you to enjoy it and get good luck for race. Thank you very much. Θα πρέπει να σας πω ότι όλοι πρέπει να πάρετε θέση. Το ξαναλέμε για τους φίλους, μην πηγαίνετε.